Υπήρχε στην υπηρεσία διάταξη θέμα με την ανακατασκευή των πεζοδρομίων της Γρηγορίου Λαμπράκη, όπου εκεί υπάρχει μια εισήγηση τεχνικής υπηρεσίας η οποία έχει το θέμα αναλάβει και εκεί προβλέπεται να δημιουργηθεί από την πλατεία Κολοκοτρώνη όλο το διάστημα, μήκος αυτό της Γρηγορίου Λαμπράκη μέχρι το τρένο κάτω, ένας δρόμος πλάτους 5 και 80 μέτρων σταθερά σε όλο το μήκος. Προβλέπει να ανακατασκευαστούν τα πεζοδρόμια, να πλακοστρωθούν με κυβόληθους και να υπάρχει και γραμμή για τυφλούς μέσα κλπ. Θα δημιουργηθούν νέος φωτισμός με γυρλάντες καινούργιες και επίσης θα γίνει δεντροφύτευση κατά μήκος των πεζοδρομίων, όπως και θα τοποθετηθούν και κάγκελα. Ένα άλλο θέμα που συζητήθηκε εκτός ημερησίας διαδάξεως ήταν ένα αίτημα πολίτη ο οποίος ζητούσε χώρο στην πλατεία την κεντρική για να πουλήσει, να φτιάξει ένα οικίσκολι και να πουλάει λαμπάδες και διάφορα πασχαλινά τώρα την όψη των εορτών του Πάσχα. Στο σημείο, σε αυτό εμείς είπαμε όχι, γιατί έχουμε πει και κατά το παρελθόν ότι σε ιδιώτες δεν θα δίδεται η πλατεία η κεντρική για οποιαδήποτε είδους δραστηριότητα ή εκμετάλλευση. Ένα άλλο θέμα το οποίο τέθηκε εκτός ημερησίας διατάξεως ήταν η εισήγηση του Δημάρχου, ο οποίος έβαλε ένα θέμα τροποποίησης του σχεδίου πόλεως στο σημείο του τρίτου γυμνασίου πίσω από την Τάπια που λέμε. Εκεί υπάρχει ένα θέμα με μια παροτρίωση του χώρου αυτού του λόφου, της Τάπιας. Όμως οι ιδιώτες εκεί έχουν προσθεί στα δικαστήρια, έχουν δικαιωθεί για άρση απαλωτρίωσης κλπ. Έχει τελευταία όμως, ο Δήμος έχει απευθυνθεί στο Υπουργείο για να χρηματοδοτηθεί το έργο αυτό και να γίνει απαλωτρίωση για το χώρο. Ενώ απαιτούνται κάπου 3 εκατομμύρια περίπου, εκεί εκδόθηκε μια χρηματοδότηση προς το Δήμο της τάξης του 1.650 ευρώ και με βάση τα χρήματα αυτά μπορεί ο Δήμος να παλωτριώσει όχι όλο το μέρος αλλά το μεγαλύτερο μέρος, δηλαδή είναι 7 περίπου στρέμματα, μπορεί να παλωτριώσει τα 4 περίπου. Ένα άλλο θέμα το οποίο τέθηκε από τον Αντιπρόεδρο ήταν το θέμα των σκουπιδιών της πόλης. Εκεί υπήρχαν, έτσι ανέφερε τουλάχιστον, ότι είχε καταγγελίες από πολίτες, δημότες μας, ότι γίνεται επιλεκτική συγκομιδή σκουπιδιών και αλλού παίρνονται, αλλού δεν παίρνονται. Το συζητήσαμε το θέμα και είπαμε ότι θα κάνουμε μια παρέμβαση προς τη Δημοτική Αρχή να ζητήσουμε να καθαριστεί το συντομότερο δυνατόν η πόλη μας, σε όλα της τα μήκη και πλάτη, και χωρίς βέβαια διακρίσεις. Πιστεύω ότι προσωπικά ότι δεν νομίζω ότι έχουν γίνει διακρίσεις, απλώς όμως ότι προτιμήθηκαν ορισμένοι χώροι όπως ήταν σχολεία, νοσοκομείο, κέντρο πόλης κλπ. Που καθάρισε καταρχήν ο Δήμος. Είναι ένα θέμα ότι αυτός ο τόπος που καθαρίστηκε, αυτό ήταν το πρόγραμμα, δηλαδή ο συντονισμός, δεν έπρεπε να ξαναλερωθεί, άρα ο χώρος αυτός που καθαρίστηκε για μια φορά καλά έπρεπε να συνεχίσει να καθαρίζεται, οπότε αυτό γινότανε, γι' αυτό παίρναγαν και ξαναπαίρναγαν τα απορριμματοφόρα από το ίδιο σημείο, ας πούμε, για να μην ξαναλερωθούν εκεί και επεκτείνεται σιγά σιγά η καθαριότητα σε όλο την πόλη και πιστεύουμε ότι περίπου έχει σχεδόν ολοκληρωθεί τώρα ο καθαρισμός από τα πολλά σκουπίδια που είχαν συσσωρευτεί για το δεκαήμερο εκείνο που δεν γινόταν η αποκομιδή. Ένα θέμα το οποίο θέλω να θέσω εγώ εδώ από τους δημότες είναι ότι πρέπει να φροντίσουμε όλοι να κάνουμε την ανακύκλωση. Δηλαδή, παρατηρείται το φαινόμενο να υπάρχουν κάδι μπλε και δίπλα οι πράσινοι που παίρνουν τα απορρίμματα, τα σύμμικτα, και εντούτοις τα ίδια αυτά που είναι να πάνε στους μπλε κάδους τα βλέπουμε να τα βάζουν οι δημότες στους κάδους τους πράσινους. Σήμερα, ειδικά που τα σκουπίδια μας τα στέλνουμε σε άλλη περιοχή με ένα μεγάλο κόστος, νομίζω ότι όλοι πρέπει να προσέξουμε το σημείο αυτό, να μην φορτώνουμε τα απορρίμματα
στους, που είναι για τους μπλε κάδους και να τα βάζουμε στα απορρίμματα που πάνε στα σύμμικτα δηλαδή. Γιατί εκεί κάνουμε διπλό κακό, δεν βοηθάμε την αποκομιδή, γιατί έχουμε περισσότερο όγκο σκουπιδιών στα σύμμικτα απορρίμματα και επίσης επιβαρύνουμε και οικονομικά το Δήμο, διότι στέλνουμε περισσότερα σκουπίδια προς τα έξω και εκεί, όπως ξέρετε, έχουμε ένα διβάστακο κόστος. Επομένως, κάνω μία έκκληση σε όλους τους δημότες, χρησιμοποιήστε τους μπλε κάδους. Είναι και οικονομικό συμφέρον για το Δήμο μας και βοηθάμε την αποκομιδή.